σινεμά το ξεκίνησα όντως τυχαίως, μια ωραία μέρα καλοκαιρινή που δούλευα στην Ερμού, ως πολίτρια, σε ρούχα. Σε κάποιο διάλειμμα για κάποιο σάντουιτς, προχώρησα την Ερμού στην πρώτη γωνία του καταστήματος. Γυρίζα ένα διαφημιστικό, είχαν ένα κοριτσάκι εκεί, έτσι όμορφο και αυτά, αλλά ο σκηνοθέτης βασανιζότανε, τον έβλεπα. Και πάμε και ξαναπάμε και stop και ξανά. Για μένα άγνωστα αυτά βέβαια τότε, τα stop και τα πάμε και τα... αντιλήφθηκα ότι με κοιτάζει. Λέω, κοίταξε να δεις, που θα μου πει, έλα εδώ μικρή εσύ, σε θέλω, ξέρω εγώ. Κάπως έτσι το διαστάθηκα. Και όντως λοιπόν έγινε έτσι, σε πολύ γρήγορο ρυθμό. Μου λέει, έλα εδώ εσύ μικρή να σου πω, μπορείς να μου το κάνεις αυτό. Λέω, ποιο να κάνω το διαφημιστικό, μου λένε, λέω, μπορώ. Όπως το έβλεπα, έλεγα μέσα μου, το δεν είναι τίποτα. Τι είναι, τίποτα δεν είναι. Μου λέει, άντε να σε δω. Εγώ με μια έτσι αφέλεια, αν θέλεις, με μια άνεση, λες και ήμουν, ξέρω εγώ, η Λόρεν, ανέβηκα τα σκαλάκια του φαρμακείου, μπήκα μέσα, κατευθείαν, έγινε το θέμα. Μου λέει, αυτό το πράγμα είναι απερίγραπτο δηλαδή. Με μια και έξω. Κρατούσες την κολόνια, να τη βάλεις κάπου εδώ, να μυρίσεις το χέρι σου, κάπως έτσι να δώσεις μια αίσθηση της κολόνιας. Του άρεσε πάρα πολύ και έγινε με το πρώτο. Δεν ξαναπήγαμε ούτε στο, ούτε κτλ. Και από εκεί τη στιγμή μου έδωσε το τηλέφωνό του να με γνωρίσει αν ήθελα να ασχοληθώ με τον κινηματογράφο για κάτι πιο... Λέω, βέβαια, ενδιαφέρον, μου αρέσει. Ήμουν πάντα επιθυμητή από παιδί. Από παιδί, δηλαδή το κάτι άλλο. Ήταν μέχρι που να... με είχα ιδέες. Όταν δούλευα πολίτρια, θα σου πω ένα πράγμα. Είχα πρόβλημα τη βίωση. Δηλαδή, παραπάνω από μισό μήνα δεν μπορούσα να δουλέψω. Λόγω σεξουαλικής αντιμετώπισης των αφεντικών, έτσι. Δηλαδή, ή θα έπρεπε να κάτσεις ή κάπως κάνε. Και αναγκαστικά φεύγαμε. Όχι μόνο εγώ, πάρα πολλά κόσμο. Αλλά εγώ είχα κάτι το ιδιαίτερο, δεν ξέρω τι. Δεν μπορούσα να στεριώσω. Δεν έπρεπε λοιπόν εγώ να φάω τον καιρό εκείνο. Έπρεπε κάτι να κάνω. Ή να σκοτώσω, ή να κλέψω, ή τέλος πάντων κάτι να γίνει. Τι βρήκα την άκρη. Έγινα και τραγουδίστρια, γιατί λέει η μητέρα μου να δεις, λέει, Αλέκο, ότι αυτή θα γίνει τραγουδίστρια. Και έγινε τραγουδίστρια. 10 χρόνια τραγουδίστρια. Δεν έκανα μόνο κινηματογράφο, και μου έγραφε ήταν 2 χρόνια ούτε. Και έκανα πολύ τραγούδι, πάρα πολύ. Το Μιτσάκι, με τον Αγγελόπουλο, με την Πέπα Μπλάνς, με τον Πρυπινιάδη, με πάρα πολλά γνωστά ονόματα. Πέρασα ωραία. Ωραία ήταν. Είχα πρόβλημα επιβίωσης να ζήσω. Και έτσι, αφού λοιπόν πέρναγε το κορμί μου και η ομορφιά μου, λέω από εκεί θα πάω να φάω και να ζήσω. Επιτυχία από τις λίγες. Εισιτήρια κόβανε πάρα πολλά, ο κόσμος περίμενε ουρές. Δηλαδή, ένα απίστευτο πράγμα. Το οποίο δεν είχε γίνει σε κανένα και σε καμία, πιστεύω. Δεν το είχα δει, τουλάχιστον εγώ. Και ό,τι μου λένε και οι άνθρωποι, ας πούμε, ότι δεν είχε ξαναγίνει αυτό το πράγμα με άλλους ηθοποιούς ή και με άλλη γυναίκα, γιατί η γυναίκα πιο πολύ φάνταζε. Να βγαίνεις έξω, ας πούμε, και να είναι κάθε μέρα μέχρι, δεν ξέρω πώς να σου πω, κόσμος, σε σειρά, ουρά. Εγώ δεν μπορούσα να αγγίξω το σινεμά, οποιαδήποτε μέρα και να πέναγα και να έπαιζε ή αν ήθελα να μπω, εντάξει, με σηκώνανε στα χέρια, μου φυλάγανε τα μαλλιά, τα ρούχα, τα χέρια. Έβλεπες μια αγάπη. Δεν έβλεπες ότι ήθελες να σ' αγγίξει πονηρά. Είχε μια αγάπη όλο το θέμα. Μ' αγαπήσανε πολύ, πραγματικά. Και εγώ τους αγάπησα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο κόσμος ανεβάζει και ο κόσμος σε κατεβάζει. Και στις δικές μου ταινίες τολμήσανε να βάλουν πράγματα μέσα, έτσι. Και αυτό είναι, που εγώ δεν το ξέρω βασικά, τα μάθα εκ των υστέρων. Εντάξει, ο κόσμος δεν ξέρει τι πάει να πει, βάζω πράγματα μέσα. Εκ των υστέρων, δεν ξέρει, εγώ δεν ξέρω τη δουλειά πώς γίνεται, το μοντάζ, αν θέλεις, όλα αυτά. Ξαφνικά βλέπει κάποιες σκηνές και δεν μπορεί να εντοπίσει τι συμβαίνει, ούτε καν το σκέφτεται. Της περνάει ότι είναι το έργο. Και σου λέει και έχεις παίξει. Δεν έχω παίξει με τον κύριο Γουργούνη. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο αυτόν προσωπικά. Τον έχω σε μορφή, ναι, εντάξει. Αλλά από εκεί και πέρα θα το ξαναπώ ότι δεν έχω παίξει μαζί του.